Φίλοι μας, μπορείτε να δείτε αμέσως τώρα τις ειδήσεις. Στις 10 παρα 10 την εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο. Καλεσμένοι απόψε θα είναι η Πέμι Ζούνη, η Άννα Μακράκη, η Όλια Λαζαρίδου και η αδερφή Κατσινίχα. Την παρουσίαση θα κάνουν ο Βασίλης Τσιβιλίκας, ο Κώστας Φέρης και ο Μίμης Κλέσας. Το τέταρτο μέρος της εκπομπής Χρονικό της Εθνικής Αντίστασης θα μεταδοθεί στις 11 παρα 25. Έχει τίτλο Ο Μεγάλος Λοιμός και η σκηνοθεσία είναι του Αντώνη Βογιάζου. Στις 12 παρα 20 μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή Μουσική και Μουσική και στις 12 τις ειδήσεις μας. Φίλοι μας, η αστυνομική μας σειρά, ο Detective Mike Hammer, αναβάλλεται. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον αφοπλισμό, κλίμα εφορίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Παπανδρέου, η σημαντικότερη είδηση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Συνελήφθη Έλληνας ακροδεξιός στην Ιταλία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κλίμα εφορίας επικρατεί από χθες το βράδυ σε ολόκληρο τον κόσμο μετά την υπογραφή της ιστορικής συνθήκης για τους πυρηνικούς πυράβλους μέσου βεληνικούς. Οι ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων τη χαρακτήρισαν πρώτο βήμα για τον αφοπλισμό, αλλά ο διεθνής τύπος δεν διστάζει να λέει ότι άρχισε η αντιστροφή μέτρηση για τον αφοπλισμό. Χαρακτηριστικό του κλίματος εφορίας που ακολούθησε την υπογραφή της συμφωνίας στο Λευκό Οίκο είναι και το στιγμιότυπο που βλέπουμε στους δέκτες μας. Ο πρόεδρος Ρίγκαν να εύχεται στα ρωσικά στην υγειά σας στο ζεύγος Γκορμπατσόφ, ενώ λίγη ώρα αργότερα το ζεύγος Μιχαήλ και Ραΐσα Γκορμπατσόφ τραγουδούσαν στην Ουάσιγκτον τις νύχτες της Μόσχας. Θα τους ακούσουμε. Νύχτες της Μόσχας στην Ουάσιγκτον λοιπόν, αλλά ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, Γιάννος Λιβέρης, θα μας πει τώρα τα σημεία της συνθήκης που υπογράφησαν χθες το βράδυ. Η συνάντηση κορφής των δύο υπερδυνάμεων, η πρώτη σε αμερικανικό έδαφος σε 14 χρόνια, άρχισε επίσημα στις 10 το πρωί χθες στο Λευκό Οίκο. Η υποδοχή ήταν φαντασμαγορική. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έγινε δεκτός σαν αρχηγός κράτους με 21 κανινεοβολισμούς. Τα μηνύματα των δύο ηγετών στην τελετή έδωσαν αμέσως το ιστορικό κλίμα της συνάντησης και ήταν γεμάτα αισιοδοξία για το μέλλον. «Ο κόσμος κοιτάει», είπε ρωσικά ο πρόεδρος Ρέγκαν, «και εμείς έχουμε κάτι να τους δείξουμε», συνέχισε. «Οι λαοί μας για πάρα πολύ καιρό είναι κύριοι και δέσμοι συγχρόνως ενός φωνικού αγώνα εξοπλισμών». Και ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ απάντησε, «Η ιστορία έχει επιφορτήσει τις κυβερνήσεις των χωρών μας και τους δυο μας, κύριε Πρόεδρε, με την ιερή υποχρέωση να δικαιώσουμε τις ελπίδες του Αμερικανικού και του Σοβιετικού λαού και των λαών όλου του κόσμου και να ξεκάνουμε τη λογική του αγώνα των εξοπλισμών, δουλεύοντας μαζί, με καλή πίστη». Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες άρχισαν τις συνομιλίες τους στο Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου. Κύριο θέμα, ο περιορισμός των στρατηγικών των διπυρωτικών οπλοστασίων των δύο υπερδυνάμεων στο μισό. Η συνθήκη αυτή καθεαυτή αποτελείται από 4 κύρια έγγραφα 20 σελίδων περίπου το καθένα. Το πρώτο έγγραφο είναι η κυρίως συνθήκη που υποχρεώνει τις δύο υπερδυνάμεις να καταργήσουν τα πυραυλικά συστήματα μέσου βεληνικούς μέσα σε 3 χρόνια. Τονίζω ότι η συνθήκη αφορά τους πυράβλους εδάφους εδάφους. Οι πύραυλοι κρούς μέσου βεληνικούς θαλάσσης εδάφους και αέρος εδάφους είναι αντικείμενο των συνομιλιών για τα στρατηγικά όπλα που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στο Λευκό Οίκο. Το δεύτερο έγγραφο είναι το μνημόνιο για τις υπάρχουσες δυνάμεις που περιλαμβάνει τις θέσεις, τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των πυραυλικών συστημάτων μέσου βεληνικούς της κάθε πλευράς. Οι δύο υπερδυνάμεις έχουν ανταλλάξει τα στοιχεία αυτά για να μπορέσει να επαληθευτεί η συμφωνία.